Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλησπέρα. Κλήθηκα να μιλήσω λοιπόν για την υποκλασματοποίηση στον καρκίνο του μαστού και κατά πόσο έχει γίνει το νέο standard of care στην καθημερινή μας πράξη. Να ξεκινήσουμε λέγοντας ότι το κλασικό σχήμα, όπως όλοι ξέρουμε, είναι τα 50 γκρέι με 1,8 έως 2 καθημερινά μέσα σε 5 εβδομάδες, simply boost, και αυτό ουσιαστικά καθιερώθηκε μέσα από τις πρώτες στοιχειοποιημένες μελέτες οι οποίες ανέδειξαν τη θέση της ακτινοθεραπείας στην επικουρική θεραπεία του μαστού. Και το πρώτο ερώτημα που πρέπει να απαντήσουμε είναι αν μπορούμε να δώσουμε αυτή τη θεραπεία ταχύτερα. Η απάντηση είναι σίγουρα ναι, καθώς τις δύο τελευταίες δεκαετίες έχουμε μαζέψει όρημα δεδομένα από μεγάλες στοιχειοποιημένες μελέτες, οι οποίες συνέκριναν το κλασικό σχήμα με τα χείριθμα σχήματα και όλες έδειξαν ότι έχουμε τον ίδιο τοπικό έλεγχο, τα ίδια κοσμητικά αποτελέσματα και βελτίωση της ποιότητας ζωής. Είναι αυτές οι μελέτες που βλέπουμε στα δεξιά, τρεις από την Αγγλία με πιο σημαντικές τις STAR Trials και μια μεγάλη μελέτη από τον Καναδά. Αυτές οι μελέτες διέφεραν κάπως στο σχεδιασμό τους και στα κριτήρια εισόδου των ασθενών. Η καναδική μελέτη, όπως βλέπουμε, έχει λίγο πιο αυστηρά κριτήρια. Δέχτηκε γυναίκες μόνο με πρώιμο καρκίνο του μαστού, τα φαίνα ταφ 2 ή 0. Δεν υπήρχαν καθόλου μαστεκτομές. Δεν δόθηκε θεραπεία στους περιοχικούς λεμφαδένες, ούτε και θεραπεία στο boost. Σε όλες τις μελέτες οι περισσότερες ασθενείς ήταν πάνω από 50 χρονών. Στη μειονότητα ήταν grade 3 όχι, ήταν κυρίως grade 1 και 2. Ενώ οι αγγλικές μελέτες δέχτηκαν κάποιες λίγες γυναίκες με μαστεκτομή, έδωσαν σε περιορισμένες γυναίκες επίσης ακτινοθεραπεία στους περιοχικούς λεμφαδένες και κατά περίπτωση δόθηκε και θεραπεία στο boost. Το σκέλος, το συγκριτικό, ήταν πάντα το control, ήταν τα 50 σε 25 θεραπείες. Τα συγκριτικά σκέλη ήταν γύρω στο 39 με 43 γκρέι μέσα σε 13 με 15-16 συνεδρίες. Και όλες οι μελέτες έδειξαν ότι στα 10 χρόνια ο τοπικός έλεγχος ήταν ίδιος, δεν υπήρχε στατιστικά σημαντική διαφορά, ενώ και τα κοσμητικά αποτελέσματα στα 10 χρόνια ήταν επίσης τα ίδια, με τις μελέτες από την Αγγλία να ευνοούν τουλάχιστον αριθμητικά την υποκλασματοποίηση. Και η μετανάλυση αυτών των μελετών, η οποία παρουσιάστηκε το 2010, έδειξε όντως ότι στα 5 χρόνια δεν υπήρχε καμία διαφορά στο ογκολογικό αποτέλεσμα και μάλιστα υπήρχε και μία μείωση τουλάχιστον στην οξεία τοξικότητα. Το τελευταίο update αυτής της μετανάλυσης, το 2016, συμπερίελαβε άλλες 5 μελέτες και αύξησε τον πληθυσμό γύρω στους 8.000 ασθενείς. Να σημειώσουμε βέβαια ότι το 91% των ασθενών είχαν ταφ 1 και μικρό ταφ 2 όγκο, δηλαδή μέχρι 3 εκατοστά. Όλες είχαν αρνητικά όρια, το 68% ήταν ενή 0 και το 83% των γυναικών είχαν μικρούς ή μεσαίου μεγέθους μαστούς. Σε αυτό λοιπόν τον πληθυσμό φάνηκε ότι η διαφορετική κλασματοποίηση δεν είχε καμία διαφορά ούτε στην τοπική υποτροπή, ούτε στο survival, ούτε στο κοσμητικό αποτέλεσμα. Η οξεία τοξικότητα από το δέρμα ήταν μειωμένη, η απότερη τοξικότητα από το υποδόριο δεν διέφερε και επίσης σημειώθηκε στους 6 μήνες μικρότερη κόπωση στους ασθενείς που κάνουν ταχύρυθμο σχήμα. Όλα αυτά οδήγησαν το άστρο το 2011 να εκδώσει το guideline, το οποίο μας είπε ότι δεν πρέπει να ξεκινάμε επικουρική ακτινοθεραπεία σε μαστό μετά από συντηρητική εκτομή, αν δεν σκεφτούμε ένα ταχύρυθμο σχήμα και δεν το προτείνουμε σε ασθενείς μας, αλλά σε συγκεκριμένη ομάδα ασθενών, σε αυτές που είναι πάνω από 50 ετών, που έχουν τα φαίνα τα 2 ή 0 καρκίνο του μαστού και έχουν ιστρογονικά θετικούς υποδοχής, οπότε έχουν κατά βάση κάνει ορμονοθεραπεία σε συστηματική αγωγή και όχι χημειοθεραπεία. 2 χρόνια μετά το Astro Guideline βγήκε η μετανάλυση των 2 START μελετών ξεχωριστά, με 10 χρόνια follow-up, το οποίο τι μας είπε, ότι ναι, τα αποτελέσματα είναι αυτά που ξέραμε, δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ των 2 τρόπων χορήγησης ακτινοθεραπείας. Και όταν αυτό αναλύθηκε κατά υποομάδες, φάνηκε ότι το καλό αποτέλεσμα διατηρείται ανεξαρτήτως ηλικίας, τύπου αρχικού χειρουργείου, δηλαδή ογκεκτομής, συντηρητικής εκτομής γενικά ή μαστεκτομής, της κατάστασης των μασχαλιών λεμφαδένων, του πυρηνικού grade του όγκου, το αν έχει χορηγηθεί χημειοθεραπεία ή αν δόθηκε τελικά boost. Αυτό οδήγησε να εφαρμόζονται κατά κόρον τα ταχύρυθμα σχήματα στην Αγγλία, σχεδόν αποκλειστικά, σε λιγότερο βαθμό στην υπόλοιπη Ευρώπη και πολύ πιο συντηρητικά στην Αμερική. Και το ερώτημα παραμένει, τι κάνουμε λοιπόν στις πιο υψηλού κινδύνους ασθενείς, σε αυτές που δεν ανήκουν δηλαδή στο ταφ 1, ταφ 2 ή 0 και είναι πάνω από 50 ετών. Έρχεται λοιπόν το άστρο να μας δώσει το καινούριο του guideline, το οποίο έχει βγαίνει τώρα, είναι πολύ πρόσφατο, το οποίο ουσιαστικά είναι ένα update του προηγούμενου του 2011. Και σύμφωνα με τα νέα στοιχεία που έχουμε, αυτό το guideline λοιπόν διευρύνεται για να περιλάβει πλέον τις περισσότερες ασθενείς, όπως λέει, συμπεριλαμβανομένων των νεότερων ασθενών, αυτών που έχουν πιο προχωρημένη νόσο και αυτών που έχουν κάνει χημειοθεραπεία.
Τα σημεία κλειδιά από αυτό το guideline είναι ότι μιλάμε πάντα, να τονίσω, για ασθενείς οι οποίοι έχουν συντηρητική εκτομή μαστού και δεν ακτινοβολούνται σε περιοχικούς λεμφαδένες. Όλες λοιπόν οι παρεμβάσεις πρέπει να εξατομικεύονται. Σε περίπτωση που μιλάμε για διαιθητικό καρκίνο του μαστού και έχει γίνει συντηρητική εκτομή, πρέπει να προτιμάμε το ταχύρυθμο σχήμα, με τα δύο εναλλακτικά να είναι το 40 σε 15 ή το 42,5 σε 16 fractions, όπως ήταν στην καναδική μελέτη. Και αυτό πρέπει να γίνεται ανεξαρτήτως της ηλικίας της ασθενούς, του αν ο όγκος είναι δεξιός ή αριστερός μαστός, το grade του όγκου, της χημειοθεραπείας, ορμονοθεραπείας που έχει δοθεί του Herceptin και το μέγεθος του μαστού, με την προϋπόθεση βέβαια ότι μπορούμε να έχουμε μια καλή ομοιογένεια της δόσης. Για το DCIS δεν έχουμε τόσο ισχυρά στοιχεία, οπότε το ταχύρυθμο λέμε ότι μπορεί να είναι μια εναλλακτική στο κλασικό σχήμα. Και όσον αφορά το boost, τονίζεται ότι δεν εξαρτάται από τον αν έχει προηγηθεί κλασική κλασματοποίηση ταχύρυθμο σχήμα. Οι ενδείξεις είναι οι ίδιες. Μιλάμε για τις γυναίκες οι οποίες έχουν grade 3 όγκο ή τις γυναίκες οι οποίες είναι κάτω από 50 ετών ανεξαρτήτως του grade του όγκου ή γυναίκες οι οποίες έχουν θετικά όρια εκτομής και για κάποιο λόγο δεν έχει γίνει επανεκτομή. Ποιες ασθενείς τώρα δεν πρέπει να κάνουν ταχύρυθμο σχήμα ή τουλάχιστον δεν έχουμε ακόμα αρκετά δεδομένα για να κάνουμε ταχύρυθμο σχήμα? Ουσιαστικά η μεγαλύτερη αντένδειξη είναι η ανομοιογένεια της δόσης. Αυτό είναι κάτι το οποίο σχετίζεται συνήθως με το μέγεθος του μαστού και την ανατομία του θώρακα της γυναίκας και είναι κάτι που και εμείς μπορούμε να το δούμε μόνο εφόσον έχουμε κάνει και το πλάνο θεραπείας. Επίσης, μια σχετική αντένδειξη είναι η ύπαρξη ενθεμάτων και το σημαντικό μεταγχειρητικό είδημα ή φλεγμονή του μαστού. Μάλιστα, για αυτές τις γυναίκες συστήνεται να δώσουμε ένα ακόμη πιο συντηρητικό σχήμα από τα 50 γκρέι 25 θεραπείες, να δώσουμε δηλαδή μερίσια δόση 1,8 γκρέι με μια ολική δόση γύρω στα 45 γκρέι, προκειμένου να προφυλάξουμε τη γυναίκα από την απότερη τοξικότητα και ενδεχομένως, αν υπάρχει ανάγκη, μάλλον υπάρχει φόβος για τοπική υποτροπή μεγάλος, να αυξήσουμε τη δόση στο boost έτσι ώστε να φτάσουμε μια σημαντική δόση. Ολικά. Αυτό αποτυπώνεται και στα πρόσφατα guidelines του NCCN. Όπως βλέπουμε, στην ακτινοβόληση όλου του μαστού, ανεξαρτήτως ηλικίας, μεγέθους όγκου, σταδίου νόσου κτλ., προσφέρονται και τα δύο σχήματα, το κλασικό των 25 ημερών και το πιο γρήγορο, αλλά τονίζεται ότι η υποκλασματοποίηση πρέπει να προτιμάται. Όσον αφορά το θωρακικό τείχομα και την ακτινοβόληση περιοχικών λεμφαδένων, η μόνη μας επιλογή είναι 25 μέρες θεραπείας. Οπότε, τι κάνουμε λοιπόν με αυτούς τους ασθενείς και τι δεδομένα έχουμε? Σε αυτούς τους ασθενείς δηλαδή που έχουν κάνει μαστεκτομή και ενδεχομένως χρειάζεται να ακτινοβοληθούν και λεμφαδένες. Η αγωνία σε αυτούς τους ασθενείς είναι ότι η λίγο χαμηλότερη ολική δόση που δίνεται με την υποκλασματοποίηση ενδεχομένως να μην φτάνει για να κάνει έλεγχο της νόσου στους λεμφαδένες και ότι ενδεχομένως να έχουμε μεγαλύτερη τοξικότητα, πνευμονική ίνωση, βλάβη του βραχίου νοίου πλέγματος, καρδιακή τοξικότητα κτλ. Η πρώτη τυχεοποιημένη μελέτη που αφορά ασθενείς με μαστεκτομή παρουσιάστηκε στο Άστρο του 2017. Είναι μια μελέτη από την Κίνα. Συγκέντρωσε ασθενείς με στάδιο 3 νόσο και τους τυχεοποίησε μεταξύ 25 ημερών σε 5 εβδομάδες λοιπόν, με συνολική δόση 50 γκρέι ή ένα ταχύρυθμο σχήμα 15 ημερών με 2,9 ημερήσια. Η ακτινοθεραπεία ήταν στο θωρακικό τείχωμα και στην υπερκλήδια χώρα. 820 ασθενείς μεταξύ του 2008 και του 2016, μέσω follow-up 52 μήνες και τα αποτελέσματα μέχρι τώρα είναι θετικά. Δεν υπήρχαν grade 4 και 5 τοξικότητα σε κανένα σκέλος. Η υποκλασματοποίηση μάλιστα είχε λιγότερη οξία τοξικότητα grade 3 από το δέρμα. Δεν υπήρχε καμία διαφορά στην πνευμονίτιδα, στην απότερη τοξικότητα, στη βλάβη του βραχιονίου και καμιά διαφορά επίσης και στο ογκολογικό αποτέλεσμα. Το ίδιο, μάλλον και αυτό μας, το συμπέρασμα μάλλον αυτής της μελέτης ήταν ότι η υποκλασματοποίηση σε καμία περίπτωση δεν είναι χειρότερη της κλασικής κλασματοποίησης, τουλάχιστον, και ότι μειώνει το χρόνο, το κόστος, οπότε ενδεχομένως θα πρέπει και να προτιμάτε. Υπάρχουν μελέτες οι οποίες τρέχουν αυτή τη στιγμή και αφορούν τους ασθενείς με μαστεκτομή. Η πρώτη που βλέπουμε, η Alliance, έχει μαζεύει, μάλλον αυτή τη στιγμή έχει ανοίξει πρόσφατα, ασθενείς με 2α και 3, έως 3α καρκίνο του μαστού και τους τυχιοποιεί σε 50, σε 25 ή 42,5 σε 16 θεραπείες κατά την καναδική μελέτη, στο θωρακικό τείχωμα και στους περιοχικούς λεμφαδένες. Επειδή περισσότεροι από αυτούς τους ασθενείς μετά θα πάνε για αποκατάσταση του μαστού, το πρωτεύον καταληκτικό σημείο είναι να δούμε στα δύο χρόνια μετά την ακτινοθεραπεία κατά πόσο τα complications κατά την αποκατάσταση είναι περισσότερα στο υποκλασματοποιημένο σχήμα.
Η άλλη μελέτη, η Fabrec, είναι μια μελέτη που αφορά τον ίδιο πληθυσμό, απλά είναι ασθενείς οι οποίοι έχουν κάνει και αποκατάσταση σε πρώτο χρόνο. Οπότε σε αυτή τη φάση το πρωτεύον καταληκτικό σημείο είναι κατά την εκτίμηση των ασθενών οι διαφορές στο μαστό τους, ο οποίος έχει κάνει την αποκατάσταση στους 6 μήνες, και δευτερευόντως το ογκολογικό αποτέλεσμα και η τοξικότητα, καθώς και επίσης και το κοσμητικό αποτέλεσμα στους 16 μήνες κατά την εκτίμηση των γιατρών αυτή τη φορά. Να πω δύο πράγματα για το DCIS. Για το DCIS δεν έχουμε προοπτικά δεδομένα. Ό,τι εφαρμόζουμε είναι ουσιαστικά extrapolation από τις μελέτες του διευθυντικού. Βέβαια, έχουμε πολλά αναδρομικά δεδομένα και πολλές μεταναλύσεις και πιθανότατα δεν θα υπάρχει διαφορά και στο DCIS. Παρ' όλα αυτά, τρέχει τώρα μια μεγάλη μελέτη στην Αυστραλία που αφορά μόνο αυτό, δηλαδή ασθενείς με DCIS, το ταχύρυθμο σχήμα και κατά πόσο πρέπει να δίνεται ή όχι boost. Το μέλλον στην ακτινοθεραπεία, στο ταχύρυθμο σχήμα, είναι ακόμα, να πάμε ακόμα πιο γρήγορα. Πρωτοπόροι σε αυτό είναι πάντα οι Άγγλοι. Και αυτό που εξετάζουν τώρα είναι να δίνουμε ακτινοθεραπεία μια φορά την εβδομάδα για 5 εβδομάδες και να δούμε κατά πόσο αυτή είναι εφάμιλη με την κλασική κλασματοποίηση όσον αφορά την τοξικότητα και τον έλεγχο της νόσου. Τα πρώτα αποτελέσματα τα οποία βγήκανε το 2011, δημοσιεύτηκαν, έδειξαν ότι με 3 χρόνια follow-up, οι 5 θεραπείες με μια συνολική δόση 28,5 έως 30 γκρέι είναι περίπου, έχουν τα ίδια αποτελέσματα, συγκρίσιμα μάλλον με το κλασικό σχήμα των 25 ημερών. Στο ίδιο πνεύμα είναι και μια μελέτη φέσης 2, η οποία παρουσιάστηκε στο Άστρο το 2017, η οποία επίσης στοιχειοποίησε τους ασθενείς στο να λάβουν ή την κλασική ακτινοθεραπεία ή μία φορά την εβδομάδα για 5 εβδομάδες μέχρι 30 γκρέι. Και φάνηκε ότι μάλλον τα πρώιμα αποτελέσματα δείχνουν ότι όντως είναι καλά για αυτούς τους ασθενείς και προσομοιάζουν τα αποτελέσματα με την καθημερινή κλασματοποίηση. Και με μακρύτερο follow-up θα φανεί ότι αν διατηρείται το καλό κοσμητικό αποτέλεσμα και ποια είναι και τα ογκολογικά αποτελέσματα αυτής της χορήγησης ακτινοθεραπείας. Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας, ένα άλλο σημαντικό σκέλος αυτής της θεραπείας, της υποκλασματοποίησης, είναι και το κόστος. Σίγουρα κοστίζει πολύ λιγότερο από την κλασική κλασματοποίηση. Και αν προσπαθήσουμε να βγάλουμε ένα cost effectiveness value, φαίνεται ότι έχει και το πιο ευνοϊκό δείκτη, καθότι μειώνει το κόστος, ταυτόχρονα έχει τουλάχιστον το ίδιο καλό ογκολογικό αποτέλεσμα και βελτιώνει και την ποιότητα ζωής των ασθενών. Οπότε, τουλάχιστον από αυτό το άρθρο του 2017, το συμπέρασμα ήταν ότι δεν έχουμε πλέον evidence να χορηγούμε στους περισσότερους από τους ασθενείς μας την κλασική κλασματοποίηση των 25 ημερών. Αυτό που θα ήθελα να μείνει από αυτή την ομιλία είναι ότι η υποκλασματοποίηση, το ταχύρυθμο σχήμα μετά από συντηρητική εκτομή του μαστού, έχει τουλάχιστον συγκρίσιμα αποτελέσματα με την κλασική κλασματοποίηση όσον αφορά τον τοπικό έλεγχο, την ολική επιβίωση και έχει και την ίδια τοξικότητα, ενδεχομένως και μικρότερη κιόλας, τουλάχιστον οξία. Είναι πιο βολικό, έχει πιο άμεση ανάρρωση, καλύτερη ποιότητα ζωής, γι' αυτό και προτιμάται από τους ασθενείς. Βελτιώνει την πρόσβαση των ασθενών στα ακτινοθεραπευτικά κέντρα, ιδιαίτερα μιλάμε για το δημόσιο τομέα, και μειώνει το ολικό κόστος. Παρ' όλα αυτά, η εφαρμογή του στην κλινική πράξη είναι πιο αργή από ό,τι ενδεχομένως θα θέλαμε. Ενδεχομένως να χρειάζονται και νέες στοιχειοποιημένες μελέτες ή μακρύτερο follow-up για να πιστούμε, ειδικά για κάποιες ομάδες ασθενών, όπως είναι οι ασθενείς με μαστεκτομή ή οι ασθενείς που πρέπει να δώσουμε ακτινοβολία και στους λεμφαδένες. Τα αποτελέσματα που έχουμε μέχρι τώρα όμως είναι θετικά. Πάντα εφαρμόζουμε εξατομικευμένες θεραπείες στους ασθενείς μας. Και θα κλείσω με την εμπειρία του τμήματός μας που τα εφαρμόζουμε αυτά τα ταχύρυθμα σχήματα τα τελευταία 2 χρόνια. Και αυτό που έχουμε δει είναι ότι έχουμε μικρότερη οξία τοξικότητα, με μικρό follow-up έχουμε τουλάχιστον την ίδια και σίγουρα προτιμάται από τους ασθενείς μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.